Αγαπητοί φίλοι και χαρά, Honda CRF 1100 Africa Twin DCT. Η βασική έκδοση, όχι δηλαδή η Adventure Sports, είναι το εισαγωγικό μοντέλο ας πούμε της εταιρείας και αυτή συγκεκριμένα είναι όπως βλέπουμε η έκδοση με DCT, δηλαδή λίγο ανώτερη σε τιμή από την απλή με το χειροκίνητο κυβότιο. Η μοτοσυκλέτα πατάει πάνω στη βάση του 1100 όπως τη γνωρίζουμε τα τελευταία δύο χρόνια, όταν και η Honda έκανε τη μεγάλη ανανέωση για την επευκαιρία των Euro 5. Με τον κινητήρα που αποδίδει τώρα 102 ύπους και ένα πολύ εντυπωσιακό οπλοστάσιο από ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και διάφορες όμορφες εξυπηρετήσεις που έχει για τον αναβάτη. Μέσα σε όλα αυτά ξεχωρίζουμε την αδρανειακή μονάδα 6 αξιώνων που δίνει cornering χαρακτηριστικά σε όλα τα συστήματα ασφαλείας που διαθέτει και είναι κάμποσα. Εκτός από το ABS και το Traction Control έχουμε έχουμε το σύστημα Wheel Lift που εμποδίζει το ανασήκωμα του πίσω μέρους στα έντονα κατεβάσματα. Έχει επίσης διάφορες ωραίες πρακτικότητες όπως αυτόματη ακύρωση flash, εκτεταμένη συνδεσιμότητα. Γενικώς είναι μια πολύ πλούσια μοτοσυκλέτα, πλούσια εξοπλισμένη, καλά στημένη, με ένα πολύ ωραίο πακέτο βασικού εξοπλισμού στα μηχανικά του μέρη. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα ρυθμιζόμενο πυρούνι, σόβα. Έχουμε ρυθμιζόμενο αμορτισέρ με τηλεπροφόρτιση. Και στην έκδοση DCT που έχουμε φέτος για το 2022 έχουμε μια μικρή ανανέωση στις ρυθμίσεις του DCT, οι οποίες έχουν σκοπό να το κάνουν λίγο πιο ζωηρό στις χαμηλές τροφές, κάτι που θα βοηθήσει και στην καθημερινότητα αλλά και στο χώμα. Η Honda με το Africa έχει έναν πολύ σαφή δρόμο και αυτός ο δρόμος της ξεκινά από εδώ, από τον προθυνό τροχό των 21 ιντσών μέσα αμπρέλα, μια επιλογή που φωνάζει χώμα από μακριά. Στην έκδοση αυτή δεν έχουμε το μεγάλο ντεπόζιτο της Adventure Sports και λείπουν κάποια πράγματα από τον ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό της κορυφαίας έκδοσης, όπως είναι ας πούμε τα θερμενόμενα grip, όπως είναι οι ηλεκτρονικές αναρτήσεις. Τα περισσότερα πράγματα όμως υπάρχουν και αυτό που αλλάζει φέτος σε σχέση με το μοντέλο του 2021 ουσιαστικά είναι τα γραφικά, τα καινούρια, με αυτό το πολύ ωραίο κόκκινο-μαύρο χρώμα. Είναι η προσθήκη σχάρα στο βασικό εξοπλισμό και το προσεγμένο κούρδισμα στις ρυθμίσεις του DCT, το οποίο είναι κάτι που γίνεται εμφανές από την αρχή. Ειδικά στο άνοιγμα του γκαζιού, στο ξεκίνημα, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο νευρικό από πριν, αλλά όχι κάτι το οποίο θα κάνει τρομερή διαφορά. Όποιος γνωρίζει το Africa με DCT, θα είναι σαν στο σπίτι του μόλις καθίσει πάνω στη σέλα αυτού. Η Honda κοστολογεί την έκδοση αυτή DCT του απλού Africa Twin στα 16.900. Χωρίς το DCT, η τιμή της μοτοσυκλέτας είναι 15.600. Υπάρχει δηλαδή ένα αρκετά μεγάλο αλματάκι στην έκδοση με και χωρίς DCT. Επίσης, αυτή η τιμή αφορά το συγκεκριμένο χρώμα και το μαύρο. Υπάρχει και το special color, δηλαδή το tricolor, το λευκό, κόκκινο, μπλε, το οποίο ανεβάζει λίγο την τιμή στα λίγο πάνω από τα 17.000. Είναι μια τιμή η οποία, όσο και αν μην μας αρέσει, είναι μέσα στα δεδομένα της κατηγορίας. Είναι εκεί που παίζουν πλέον όλες οι μεγάλες adventure, ξεκινούν από εκεί ουσιαστικά, για να φτάσουν πάνω από τα 20.000 στις πολύ πολύτελες εκδόσεις, όπως είναι για παράδειγμα η Adventure Sports.